Ο Μάιος είναι ένας μήνας ο οποίος, σκεφτείτε το, γιατί εντάξει, έχουμε και τις εκλίψεις και τον ανάδρομο, έτσι ξεκινάμε. Από τα μισά και όλας μετά θα περάσει και ο Δίας στον Ταύρο. Λοιπόν, σκεφτείτε το ότι είναι σαν να πρέπει να περάσουμε από κάποιες αναταράξεις έως ότου φτάσουμε από σε ένα σημείο ασφαλούς πτήσεις. Μάλιστα. Αυτό. Ωραία. Αφού επιζήσουμε βέβαια. Όμως, έτσι, ναι, αλλά ξέρετε, θα τις περάσουμε τις αναταράξεις, θέλουμε, δεν θέλουμε. Τώρα, επίσης και ο Δίας όταν θα περάσει, που είναι στα μισά έτσι, του μήνα, που είναι κοντά και στις εκλογές, όπως είχαμε πει, θυμάστε που λέγαμε τις εκλογές ότι θα είναι έντονες, έντονο διάστημα. Είναι μια περίοδο στην οποία σαν να συσσωρεύεται πάρα πολύ ενέργεια, η οποία δεν ξέρουμε πώς θα σκάσει, αν θα εκδηλωθεί και αν θα εκδηλωθεί, έτσι. Και γενικότερα, ας πούμε, έχει να κάνει πολύ με το θέμα του ελέγχου και πώς ελέγχουμε εμείς τη δική μας την δύναμη. Πριν ξεκινήσει, ένα κοντινό στο στυλό της Άντζελα, παρακαλώ. Ένα κοντινό. Έτσι. Αυτό σημαίνει πρωτομαγιά. Ασορτή και το στυλό. Πάμε. Λοιπόν, κριάρια μου, για εσάς αυτός ο μήνας είναι ένας μήνας όπου περνάμε από τη θεωρία στην πράξη. Μέχρι τις 16 του μήνα, ο Δίας θα συνεχίσει να βρίσκεται στο ζώδιό σας. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε πάλι ποια είναι τα τελευταία θέλω σας ή γενικότερα ποια είναι η τελευταία διαδικασία στην οποία παίρνετε μία νότα αισιοδοξίας ή γενικά ένα πρόξιμο, ας το πούμε, και ότι δεν έχετε μπει στον αυτόματο, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αλλά με όλα όσα γίνονται μέσα από το ζώδιο του Ταύρου, για εσάς είναι ένας μήνας στο οποίο πρέπει να δείτε πόσο αυτά μπορούν να εκπληρωθούν, πόσες επιθυμίες σας μπορούν να εκπληρωθούν και τι μπορείτε να κάνετε για αυτά. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι μέχρι τις 20 του μήνα ο κυβερνήτης ο Άρης θα βρίσκεται στον καρκίνο, άρα φέρνει και κάποιες εντάσεις τις οποίες χρειάζεται να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και όχι παρορμητικοί. Αλλά μετά θα περάσει στο ζώδιο του Λέοντα, όπου είναι πιο θετικό απέναντί σας και γενικότερα είναι πιο εναρμονισμένη η ενέργεια στο πώς μπορείτε να τη διαχειριστείτε. Ταύρη μου, λοιπόν, είναι όλα πάνω σας. Σκεφτείτε το λοιπόν σαν ένα φως που περνάει μέσα από μια συγκεκριμένη δεσμίδα και η οποία ανοίγει μετά στο τέλος με διάφορα χρώματα και αποχρώσεις. Άρα λοιπόν, για εσάς αυτό το μήνα όλα είναι πιθανά και φυσικά είναι και πάρα πολύ σημαντικός μήνας γενικότερα και με καθοριστικές εξελίξεις. Όλες οι αναταραχές για τις οποίες συζητάμε, θέλουμε να τις δείτε λιγάκι στο τι χρειάζεται, τι υπάρχει όλο αυτό μέσα από τις σχέσεις σας, μέσα από τα επαγγελματικά σας, τι είναι αυτό το οποίο μπορεί το σύμπαν να σας σωθεί να κάνετε τις αλλαγές. Και φυσικά με την έλευση του Δία στο δεύτερο 15ήμερο του Μαΐου, θέλει να είσαστε πολύ πιο συγκεντρωμένοι και γενικότερα να μην τα αφήνετε όλα να εξελιχθούν επειδή κάτι κερδίσαμε λίγο, να το αφήσουμε όλα είναι έτσι τέλεια και ότι όλα θα πηγαίνουν με αυτόν τον τρόπο. Δίδυμή μου, λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχετε ταλαιπωρηθεί, δεν φταίω εγώ, είναι πάρα πολλά τα οποία έχουν έρθει από όλο το χειμώνα. Μία είχατε τον Άρη, μία τώρα έχουν περάσει όλα. Στον 12ο σας οίκο είναι και ανάδρομος ο Ερμής. Λοιπόν, είτε είχετε τον ήλιο σας, είτε τον οροσκόπο σας στο ζώδιο των διδύμων. Εδώ λοιπόν υπάρχουν κάποια άγχη, τα οποία μπορεί να σας ταλαιπωρούν ή και σε λίγο σωματικά και ψυχικά. Αλλά γενικότερα βρισκόσαστε σε ένα mode απαλλαγής από όλα αυτά τα άγχη. Είναι και ο Ερμής ανάδρομος. Άρα λοιπόν, μετά τις 15 και σιγά σιγά θα αρχίσετε να καταλαβαίνετε και να κατανοείτε γενικότερα προς ποια κατεύθυνση θέλετε να κινηθείτε. Άλλωστε, ο ήλιος στις 20 του μήνα θα περάσει στο δικό σας το ζώδιο που ξεκινάνε τα γενέθλιά σας. Άρα έχουμε μία ανάπτυξη και μία ανάταση και φυσικά και ο Άρης στο Λέοντα θα είναι στον τομέα που έχει να κάνει με την επικοινωνία και γενικότερα με την εξωστρέφειά σας. Άρα λοιπόν και αυτό είναι συμπαραστατικό απέναντί σας για να είσαστε πολύ πιο καλά και πολύ πιο ανοιχτοί και πολύ πιο θετικοί. Καρκίνη μου. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό το μήνα ήδη έχουμε τον Άρη να κινείται στο δικό σας το ζώδιο που δίνει έναν δυναμισμό, αλλά φυσικά δίνει και για κάποιους και κάποια νεύρα. Αλλά από τις 5 του μήνα, 5 Μαΐου και για όλο το υπόλοιπο του μήνα θα είναι και η Αφροδίτη στο δικό σας το ζώδιο, κάτι που προσθέτει και μεγάλη έλξη και μαγνητισμό και μεγάλη επαφή γενικότερα με τις ανάγκες σας. Είσαστε πολύ πιο ελκυστικοί γενικότερα για να μπορέσετε να τραβήξετε αυτό το οποίο ζητάτε. Αυτό λοιπόν εκμεταλλευτείτε το πάρα πολύ σε αυτόν τον μήνα, διότι πάντα όταν η Αφροδίτη περνάει από το ζώδιό μας ή τον οροσκόπο μας, δίνει πολύ μεγάλα δώρα. Είναι μια καταπληκτική στιγμή για να πετύχετε όσα θέλετε και προσωπικά και επαγγελματικά. Λιωτάρια μου, εδώ λοιπόν είμαστε σε ένα μήνα. Πάρα πολλές εκλήψεις αφορούν πολύ τον τομέα των επαγγελματικών σας, το που πηγαίνετε. Για τις σχέσεις σας, τα επαγγελματικά και στα προσωπικά ζητήματα. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μία ανάδειξη και αξιολόγηση των προσπαθειών σας και των επιτευγμάτων, επαναλαμβάνω και προσωπικά και επαγγελματικά και γενικότερα υπάρχει μία δυναμική η οποία αναπτύσσεται. Και τώρα, επειδή η Παλάδα περνάει από αύριο στο δικό σας το ζώδιο και θα μείνει έως τις 10 Ιουλίου και μετά στη συνέχεια ο Άρης θα περάσει από τις 20 του μήνα στο δικό σας το ζώδιο, λοιπόν θέλουμε να είσαστε με οδηγό την ορθή κρίση γενικό και να είσαστε παρόντες στις επιλογές σας.
Ευγένη μου, εδώ λοιπόν έχουμε μία πολύ θετική, ένα πολύ θετικό μήνα απέναντί σας. Έχουμε μία εξερεύνηση νέων δυνατοτήτων στην Ισένα Μούτς, το οποίο έχετε μπει πάρα πολύ. Προσωρινά, ο Ερμής είναι ανάδρομος και φυσικά είναι δικός σας κυβερνήτης, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικός, διότι αυτή τη στιγμή μπορεί να βρισκόσαστε στην αναζήτηση, αλλά στο τέλος μπορεί να καταλήξετε σε ήδη δοκιμασμένες αποφάσεις, αλλά τουλάχιστον θα έχετε καταλάβει τι ακριβώς ζητάτε. Άρα, μιλάμε για σαφέστερα συμπεράσματα προς το τέλος με την ορθοδρόμηση του Ερμή. Επίσης, θέλω να σας πω ότι είσαστε και λίγο σε δύο ταχύτητες, διότι υπάρχουν πλανήτες οι οποίοι θα μπουν λίγο παρασκηνιακά, άρα λοιπόν εσείς από τη μία κάνετε και από την άλλη έχετε μία διάθεση και μία τάση να κατεβάσετε λίγο ρολάν, δηλαδή να μπλοκάρετε οτιδήποτε σας κουράζει πάρα πολύ ή σας ταλαιπωρεί ή γενικότερα δεν συντονίζετε πάρα πολύ με τα θέλω σας και με τις επιθυμίες σας. Ζυγή μου, λοιπόν, για εσάς εδώ πέρα έχουμε ένα φόρτος εργασίας έως τις 20 του Μαΐου, καθώς ο Άρης βρίσκεται στην κορυφή του οροσκοπίου σας. Αλλά αυτό όλο κατευνάζει, καθώς ο δικός σας κυβερνήτης η Αφροδίτη θα περάσει στο ζώδιο του καρκίνου από τις 5 Μαΐου, όπως είπαμε. Άρα, λοιπόν, σας βοηθάει και στα επαγγελματικά σας και στις προσωπικές σας σχέσεις και γενικότερα να ελκύσετε άτομα τα οποία θα συμπαρασταθούν στους στόχους σας και στα επαγγελματικά σας. Επίσης, η νέα θέση και του Άρη στο Λέοντα, αλλά και ο ήλιος στους διδύμους είναι φοβερά βοηθητικός. Απλά θέλει λίγο προσοχή με τις εκλήψεις, γιατί υπάρχει μία πρόκληση στα θαμμένα συναισθήματα και στις όποιες φοβίες σας. Σκορπιέ μου, εδώ μιλάμε ότι σήμερα ο Πλούτωνας δικός σας κυβερνήτης γυρνάει σε ανάδρομη πορεία. Άρα, λοιπόν, δοκιμάστε πάρα πολύ η δυναμική σας και έχουμε και τις εκλήψεις στον άξονά σας. Άρα, λοιπόν, είναι όλα πάνω σας. Φυσικά, ο Δίας θα περάσει και απέναντί σας. Το θέμα μας είναι, λοιπόν, να υπάρχει μια ασφάλεια και σταθερότητα σε λειτουργικές σχέσεις και μόνο. Σε προσωπικές, δηλαδή, αν είναι για τα προσωπικά σας και τους γνωστούς σας και τους φίλους σας, αλλά επίσης και στις όποιες συνεργασίες τις επαγγελματικές. Τοξότες μου, εδώ έχουμε μια σταδιακή αλλαγή και βελτίωση των συνθηκών στα επαγγελματικά σας και στα εργασιακά σας. Η αλήθεια είναι ότι με τον Ταύρο όλο αυτό αρχίζεται και εστιάζεται πάρα πολύ στις λεπτομέρειες και στη σταθεροποίηση των συνθηκών της ζωής σας. Αλλά από την άλλη, καθώς ο ήλιος θα περάσει απέναντί σας στις 21 του μήνα, ανοίγουν νέοι κύκλοι και σε σχέσεις και σε συνεργασίες, αλλά γενικότερα και εσείς ανοίγετε λοιπόν λίγο το επεδείο σας για να μπορέσετε να είσαστε πιο θετικοί στις σχέσεις σας ή γενικότερα να είσαστε πολύ πιο ευχαριστημένοι. Εγώ, κερί μου, θετική απέναντί σας η έκλειξη, τόσο και ο Ιδίας, ο οποίος μπαίνει στο ζώδιο του Ταύρου. Άρα, λοιπόν, εδώ έχουμε μια δημιουργική αφύπνιση, όχι μόνο στα ερωτικά, αλλά και σε σχέδια που μπορεί να έχετε, σε έργα. Μέσα από το οποίο θα βάλετε πάρα πολύ τα ταλέντα σας και θα βάλετε γενικά αυτά που σας ενδιαφέρουν και αγαπάτε. Επίσης, πάρα πολύ ρομαντισμός και ενασχόληση με τα παιδιά σας ή κάποιοι από εσάς μπορεί να προβείτε πλέον στην απόκτηση ενός απογόνου. Και σκεφτείτε κιόλας ότι για όλο το μήνα η Αφροδίτη θα βρίσκεται απέναντί σας. Υδροχόη μου, ο Πλούτωνας σήμερα γυρνάει σε ανάδρομη πορεία στο δικό σας το ζώδιο. Εδώ τώρα, λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ να κάνουμε με την διαχείριση της δικής σας προσωπικής δύναμης. Μέχρι τις 23 του μήνα υπάρχει μία ταραχή και μία αυτό να είσαστε κοντά σε δυναμικούς ανθρώπους, δυνατούς, οι οποίοι μπορεί να σας ανοίξουν λίγο τις πόρτες σε νέες προοπτικές. Αλλά επίσης, επειδή έχουμε και την έκλειψη που είναι σε όψη με τον δικό σας κυβερνήτη τον Ουρανό, μιλάμε για μία μεγάλη ανάγκη για ανανέωση και αναζωογόνηση. Το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου είναι πολύ πιο έντονο, πολύ πιο δυναμικό και φυσικά πολύ περισσότερο λειτουργικό. Και τέλος, για τους ηχθείς μας εδώ, πρόκειται για έναν μήνα που είναι πολύ πολύ άσχολος. Γενικά, τόσο η έλευση του Δία στον ζώδιο του Ταύρου, αλλά γενικά και όλες οι εκλήψεις οι οποίες γίνονται στον τομέα της επικοινωνίας και της καθημερινότητάς σας, αυτό σας δίνει πάρα πολύ μεγάλες έγνοιες, σας δίνει μια δυνατότητα για πολλές λύσεις. Επίσης, πάρα πολύ μεγάλη επικοινωνία, άρα λοιπόν μπορείτε να πείσετε και τους άλλους για να είστε πιο ελκυστικοί πάνω σε αυτό. Και το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου έχετε πολλές ασχολίες, έχετε να ασχοληθείτε με πάρα πολλά πράγματα τακτοποίησης της καθημερινότητάς σας και μια προσοχή στο να μην παραδίνετε την ενέργειά σας, γιατί αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο λίγο στην ευεξία σας και στην υγεία σας. Καλό μήνα, λοιπόν, να καλό έχουμε. Καλό μήνα, με υπομονή και ψυχραιμία μέχρι να μπούμε στα ήρεμα νερά.